Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφοι σε συντροφοί, εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή ανοιχτή πολιτική εκδήλωση «Διάλογο» που πραγματοποιείται στα πλαίσια των επαφών της κυβέρνησης και του κόμματος με τα μέλη, τους φίλους, τους πολίτες καθώς και τους εκπροσώπους των παραγωγικών, αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστικών και λοιπόν φορέων της Πελοποννήσου και βέβαια ειδικότερα της Λακωνίας μας. Έχουμε μαζί μας σήμερα κεντρικό ομιλητή τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον Γιάννη Τομανιάτη, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης το δικό μας το βουλευτή της Λακωνίας, τον Λεωνίδα τον Γρηγοράκο. Επίσης ευχαριστούμε εκπροσώπους φορέων όπως τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Μινακάκη, τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Δημητρόπουλο, τον Νίκο, και αναμένουμε και άλλους εκπρόσωπους τους οποίους θα σας τους αναγγείλω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, αυτές τις ημέρες συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η Ελλάδα αναγκάστηκε να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ένα μηχανισμό στήριξης που φτιάχτηκε από το μηδέν και έσωσε την Ελλάδα από τη χρεοκοπία και την άβυσσο. Πολλοί σήμερα κάνουν απολογισμό, αναφέρονται στις θυσίες που έγιναν, στη μείωση των μισθών, των συντάξεων, στις δύσκολες στιγμές που περνάει η αγορά, στην ανεργία κλπ. Όλοι σήμερα μπορούν να μιλάνε και να κάνουν προτάσεις για το μέλλον χάρη σε αυτό το μηχανισμό στήριξης και τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ που δημιουργήσαμε πέρυσι. Αναφυσβήτητα βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας, μιας προσπάθειας που σκοπό έχει την οριστική αποφυγή του κινδύνου χρεοκοπίας και επίσης μιας επίσης μεγάλης εθνικής προσπάθειας για βαθιές αλλαγές που έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα μας. Οφείλουμε όμως να υπογραμμίσουμε ότι τα σπασμένα που πληρώνουμε σήμερα προηγήθηκαν του μηχανισμού στήριξης και οδήγησαν σε αυτόν. Δεν δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτού. Αγαπητές φίλες, και η ύφεση και η ραγδαία μείωση της ανταγωνιστικότητας και η ανεργία και το δημόσιο που γονάτισε από το Ρουσέτη δύο προσλήψεις για μία αποχώρηση το 2009 και τα εξοντοτικά για τη χώρα ελλείμματα και το χρέος που σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε 5 χρόνια προηγήθηκαν του μηχανισμού στήριξης και οδήγησαν σε αυτόν. Δεν ήταν αποτέλεσμα, αλλά ήταν το αποτέλεσμα ασφαλώς και όχι αφετηρία. Τα πράγματα ασφαλώς εξακολουθούν να είναι δύσκολα για όλους μας, περισσότερο για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά αγαπητές φίλοι, είμαστε ακόμα όρθιοι. Προχωράμε, δεν σταματάμε και θα αντιμετωπίσουμε τις κασάνδρες. Θα αντιμετωπίσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι ακόμη και τον ύπουλο ρόλο ορισμένων οργανωμένων οικονομικών συμφερόντων, ντόπιων και ξένων, που ποντάρουν στην χρεοκοπία της χώρας μας. Μέσα στις δυσκολίες και κόντρα σε αυτές άρχισαν να διαφαίνονται δειλά-δειλά κάποια πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια που μας δίνουν δύναμη και κουράγιο, μερικά από τα οποία σας αναφέρω. Είναι η αύξηση του ΑΕΠ 0,8% για το πρώτο τρίμηνο του 2011, μία αύξηση που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 9 συνεχόμενα τρίμηνα. Είναι η υποχώρηση της ύφεσης από -7,4% στο -4,8% στο ίδιο τρίμηνο. Εξέλιξη που ήρθε νωρίτερα ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής και επίμονης ελληνικής προσπάθειας. Είναι η μείωση του πληθωρισμού από 5,6% το Σεπτέμβριο του 10 σε 3,7% τον Απρίλιο φέτος, παρά τις αυξήσεις σε ΦΠΑ και σε καύσιμα. Είναι το θετικό ισοζύγιο στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων. Τον ίδιο μήνα Απρίλιο καταγράφησαν 300 περισσότερες νέες επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που έκλεισαν. Και ασφαλώς η αύξηση των εξαγωγών μέσα στο 2010 που ανήρθε στο 10% και στο πρώτο τρίμηνο του 2011 κατά 35% είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη και καλοδεχούμενη εξέλιξη. Αυτά όλα σημαίνουν ότι πρέπει να γίνουμε υπεραισιόδοξοι και να εφησυχάζουμε? Ποτέ και με τίποτα.
γιατί αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να πάνε χαμένα όλα όσα έχουμε κάνει. Χρειάζεται μεγαλύτερη επιμονή και προσήλωση στο στόχο, συνέχιση της προσπάθειας και όχι πισωγυρίσματα. Μόνο μπροστά και αποφασιστικά για μια Ελλάδα που να στέκεται στα πόδια της με κύρος και αξιοπρέπεια. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το κίνημά μας με ηγέτη τον Πρόεδρο και Πρωθυπουργό της χώρας, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, καταβάλει μια μαραθώνια προσπάθεια για τις μεγάλες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες και απαραίτητες αλλαγές για την οικονομική, ηθική και πολιτική αναγέννηση της χώρας. Είναι ο οδηγός και το παράδειγμά μας. Και με αυτά, κύριε Υπουργέ, στα οποία προσθέστε σας παρακαλώ, πρώτον, την επιθυμία όλων μας τα βάρη να επιμερίζονται δίκαια και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο κάθε πολίτης, και δεύτερον, τη λαϊκή απέτηση για παραδειγματική τιμωρία όσων έβαλαν το χέρι στο μέλι και την άμεση επιστροφή των κλεμμένων, σας καλώ να προσέλθετε στο βήμα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, να ευχαριστήσω και τον Ηλία. Να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία, γιατί σε τέτοιες εποχές είναι δύσκολο να αφήνει κανείς την Κυριακή το πρωί του για να έρθει να κάνει μια πολιτική συζήτηση. Να ευχαριστήσω επίσης το συνάδελφο και φίλο, τον Λεωνίδα Γρηγοράκο, που παλεύει στη Βουλή αλλά και σε όλους τους κοινωνικούς χώρους προκειμένου να υπερασπιστεί τα αιτήματα και τα δίκαια της Λακωνίας αλλά και όλων των ασθενέστερων, των οικονομικά ασθενέστερων Ελλήνων. Και να σας πω ότι βρίσκομαι εδώ όχι για να σας βγάλω λόγο, βρίσκομαι για να μιλήσω για όχι πάνω από 10 λεπτά, να σας ακούσω στη συνέχεια και μετά να προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις στα ερωτήματα που πιθανά θα θέσετε. Γι' αυτό, επειδή δεν προτίθεμαι να βγάλω πολιτικό λόγο, θα μου επιτρέψετε ως απλός ενεργός πολίτης αυτής της χώρας να σας καταθέσω κάποιες σκέψεις που πιστεύω ότι προσδιορίζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από μας πρέπει να δει το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και επειδή όλοι αναγνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας περνά τις δυσκολότερες στιγμές των τελευταίων 50-60 ετών, πρέπει να σας πω ότι πιστεύω βαθιά πως οι παλιοί κομματικοί διαχωρισμοί, οι παλιές κομματικές και πολιτικές κοκορομαχίες, τα παλιά αδιέξοδα στα οποία είχε οδηγηθεί η κοινωνία, δεν έχουν πια κανένα ρόλο στη σημερινή εποχή. Η κοινωνία και ο κάθε πολίτης χωριστά ξέρει πολύ περισσότερα από τον κάθε πολιτικό, τον κάθε βουλευτή. Η κοινωνία πια ζει στο πετσί της μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό, εάν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο, κυρίως και μόνο πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, να είμαστε ειλικρινείς με το πολιτικό σύστημα της χώρας, να είμαστε ειλικρινείς και με το φίλο και συνάδελφό μας. Γιατί σε τέτοιες στιγμές κρίσης, όποιος δεν λέει την αλήθεια, προδίδει την πατρίδα. Και η αλήθεια βεβαίως πάρα πολλές φορές είναι πικρή. Η αλήθεια ματώνει. Η αλήθεια αρκετές φορές μας φέρνει ενώπιον με τον καθρέφτη της ιστορίας, προκειμένου να δούμε τι κάναμε λάθος κατά το παρελθόν, κυρίως όμως με βάση τα λάθη του παρελθόντος να διορθώσουμε το παρόν και το μέλλον. Έτσι λοιπόν, και επειδή αύριο Δευτέρα θα είναι ίσως η κρισιμότερη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου των τελευταίων ετών, θα συζητήσουμε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ουσιαστικά θα συζητήσουμε την βάση πάνω στην οποία θα υπάρξει μια κοινή πορεία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο.
Γι' αυτό εγώ θα αρκεστώ σε ορισμένες μόνο επισημάνσεις για να συνειδητοποιήσουμε όλοι πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Παρατήρηση πρώτη. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να βγει από αυτό το αδιέξοδο εάν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση και συνεργασία. Και δεν μιλάω για κυβερνήσεις εθνικής ενότητας και διάφορα άλλα που ακούγονται. Μιλάω για μια ελάχιστη κοινή συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας στα αυτονόητα. Και όταν λέω αυτονόητα, θεωρώ αυτονόητο ότι δεν μπορούμε πια να ανεχθούμε τη σπατάλη του δημοσίου. Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε οπουδήποτε εμφανιστεί φαινόμενο διαφθοράς που να μην το καταγγείλουμε όλοι μας. Θεωρώ αυτονόητο την ενότητα όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας προκειμένου να είμαστε συνεπείς με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Θεωρώ αυτονόητα όλα αυτά που κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να πράξει ένα κοινωνικό σύνολο απέναντι και στους πολίτες αυτής της χώρας αλλά και απέναντι στους ξένους, εταίρους και δανειστές μας. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι η Ελλάδα δυστυχώς αυτά τα χρόνια βρέθηκε στο κέντρο της πιο μεγάλης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Μας χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωο. Ήμασταν, αποδειχθήκαμε ο πιο αδύναμος κρίκος του παγκόσμιου συστήματος. Και πάνω στις πλάτες της Ελλάδας έπαιξαν όλα τα μεγάλα συμφέροντα του κόσμου. Με υπόδειγμα και παράδειγμα και θύμα την Ελλάδα είναι γνωστοί οι κύκλοι οι οποίοι προσπάθησαν και προσπαθούν να πλήξουν το ευρώ. Μία ήττα της Ελλάδας θα σημαίνει ουσιαστικά ήττα του ευρώ και δεν θα σημαίνει απλώς ήττα ενός νομίσματος, θα σημαίνει στην πραγματικότητα ήττα της Ευρώπης. Θα σημαίνει ήττα μιας τεράστιας προσπάθειας 40 ετών να ενώσουμε τις δυνάμεις μας οι λαοί της Ευρώπης. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι γίναμε το θύμα επειδή τα θέλαμε και τα πάθαμε. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Μετά την Ελλάδα ακολούθησε δυστυχώς η Ιρλανδία. Ακολούθησε η Πορτογαλία, έρχεται η Ισπανία και πριν λίγες μέρες άρχισαν να πιάνουν και την Ιταλία. Όλο το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης, όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Στην Ελλάδα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αιτία της κρίσης είναι πολύ συγκεκριμένη. Η αιτία της κρίσης είναι η χρεοκοπία του ελληνικού δημοσίου. Σε αντίθεση με την Ιρλανδία, όπου χρεοκόπησαν οι τράπεζες, όπου χρεοκόπησε το κομμάτι του ιδιωτικού τομέα, δυστυχώς στην Ελλάδα χρεοκόπησαν οι πολιτικές του κράτους. Δεν χρεοκόπησε ο ιδιωτικός τομέας. Δεν χρεοκόπησαν και οι τράπεζες που δεν είχαν αγοράσει διάφορα τοξικά προϊόντα που εύκολα είχαν αγοράσει άλλοι Ευρωπαίοι τραπεζίτες. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αιτία της κρίσης για να γιατρέψουμε ακριβώς την αιτία αυτή. Άρα να ξέρουμε ότι οι πολιτικές που άσκησε το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια στα ζητήματα του δημόσιου τομέα είναι η αιτία που μας έφτασε εδώ που είμαστε σήμερα. Και βεβαίως την κρίση την πληρώνει ο απλός δημόσιος υπάλληλος, την πληρώνει ο συνταξιούχος, την πληρώνει όμως και ο μικρομεσαίος, ο παραγωγός πλούτου που δεν φταίει σε τίποτα. Επόμενη παρατήρηση. Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο πήραμε μέτρα πάρα πολύ οδυνηρά. Μέτρα τα οποία πόνεσαν. Μέτρα οριζόντια. Μέτρα τα οποία πολλές φορές σε πολλούς φάνηκαν άδικα. Διότι είναι σκληρό από τα 700 ευρώ του συνταξιούχου να του κόβεις τα 100 ευρώ.
Η πολιτική αυτή όμως είχε πια και έχει ένα τέλος. Ό,τι ήταν να επιβληθεί στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, επευλήθη. Από εδώ και πέρα η μεγάλη πρόκληση είναι η πρόκληση των διαρθρωτικών αλλαγών. Πρέπει να μπούμε πια στον βαθύ πυρήνα της ίδιας της δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να μπούμε στον πυρήνα του πώς παράγεται, πώς διανέμεται ο εθνικός πλούτος μέσα από μεγάλες κρατικές εταιρείες, πώς εμείς ως ελληνικό δημόσιο καταφέρνουμε να αξιοποιούμε ή να μην αξιοποιούμε τα καλά μυαλά που παράγει αυτός ο τόπος, πώς ουσιαστικά ο καθένας από εμάς με το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Και στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μόνο μία μικρή αναφορά σε μια πηγή πλούτου που την ξεχνάμε πολύ συχνά. Και μιλώ για την ελληνική διασπορά. Η Ελλάδα σήμερα περνά τη χειρότερη κρίση της και έχει χρέος να απλώσει το χέρι για συνεργασία στους Έλληνες της Διασποράς, στην άλλη Ελλάδα. Στην άλλη Ελλάδα που εκτός Ελλάδας μεγαλουργεί και μπορεί να ξαναπροσφέρει και είναι έτοιμη να προσφέρει. Πρέπει επίσης να σας πω ότι έχουμε βαθιά ανάγκη να ξαναδούμε τις αναπτυξιακές μας πολιτικές από σημείο μηδέν. Και θέλω μόνο να σας πω ότι με τον Καλλικράτη την πιο μεγάλη ανατροπή που έγινε ποτέ στην ελληνική διοίκηση, με τον Καλλικράτη που στην πραγματικότητα για πρώτη φορά μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εκλεγμένους ισχυρούς καλλικρατικούς δήμους και δημάρχους και εκλεγμένους καλλικρατικούς περιφερειάρχες και περιφερειακά συμβούλια, ουσιαστικά το στίχημα της ανάπτυξης περνά στην ίδια την κοινωνία. Με όλα τα λάθη και τα κενά που υπάρχουν σε προετοιμασία του συγκεκριμένου προγράμματος, σε χρηματοδότηση, σε επιλογές προσώπων. Παρόλα αυτά, σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση. Να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι ονειρευόμασταν. Η ανάπτυξη του τόπου μας να μην προσδιορίζεται από 4 τείχους γραφείων υπουργών στην Αθήνα, αλλά να σχεδιάζεται και να αποφασίζεται εδώ στον τόπο μας. Και έχουμε χρέος όλοι με θετικό τρόπο να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω με 2 αριθμούς να σας πω πού βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί πολλές φορές μέσα στην δίνη του καθημερινού λόγου, των τηλεοπτικών παραθύρων και των εφημερίδων, χάνουμε την ουσία του προβλήματος. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Η Ελλάδα το 2009 είχε 36 δις έλλειμμα. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή, το 2009, η Ελλάδα αυτά που παρήγαγε και αυτά που κατανάλωσε, αυτά που είχε ανάγκη να καταναλώσει, είχαν μια διαφορά 36 δις. Τα 36 δις του 2009, με τα επώδυνα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, το 2010 έγιναν 24 δις. Το έλλειμμα λοιπόν της χώρας το 2010 είναι 24 δις. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση να κουρέψουμε το χρέος, να επιμηκύνουμε το χρέος. Όλα αυτά ναι. Κρατήστε όμως το εξής. Εγώ σας λέω ότι με έναν μαγικό τρόπο μας χάρισαν όλο το χρέος. Τα 300 τόσα δις. Ας πούμε ότι μας τα χάρισαν. Ξέρετε τι παραμένει. Παραμένει ότι κάθε χρόνο εμάς ως χώρα μας λείπουν περίπου 25 δις. Θέλουμε 25 δις παραπάνω από όσα παράγουμε. Και από αυτά τα 25 δις, τα 15 είναι τόκοι προηγούμενων ομολόγων, δανείων κλπ. Και τα άλλα 10 δις μας λείπουν για να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, νοσοκομεία, σχολεία και ούτω καθεξής. Άρα το πρόβλημα της πατρίδας μας είναι ότι πρέπει να βρούμε, να βρίσκουμε κάθε χρόνο, ξεχνώντας το χρέος, να βρίσκουμε κάθε χρόνο άλλα 25 δις. Για να το πω πάλι με απλά λόγια, τα τελευταία 20 χρόνια ζήσαμε όλοι σε μια ψεύτικη πραγματικότητα. Ζήσαμε μέσα σε μια φούσκα.
Νομίσαμε ότι ήταν ευφυές, ήταν έξυπνο να κοροϊδεύουμε τους Γερμανούς τουρίστες που έτρωγαν μια σαλάτα όταν έρχονταν στην Ελλάδα, διότι εμείς ξέραμε και αγοράζαμε με τα κιλά το κρέας. Και το πληρώσαμε. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι φοβάμαι μην το πληρώσουν τα παιδιά μας. Διότι να το πληρώσουμε εμείς που τα κάναμε θα είναι και δίκαιο. Το άδικο θα είναι να το πληρονομήσουμε στα παιδιά μας. Θα σας δώσω 2-3 παραδείγματα έτσι για να ξέρουμε πόσο σκληρή είναι η αλήθεια. Αυτό τον καιρό υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα νοσοκομεία, για τον υγειονομικό χάρτη της Ελλάδας. Θα σας πω κάτι από το δικό μου νόμο, για να μην πω για κάτι άλλο. Η Αργολίδα έχει 2 νοσοκομεία. Ξέρετε πόσα κρεβάτια έχουν αναπτυγμένα σήμερα τα 2 νοσοκομεία? 200. Ξέρετε πόσα έχει ανάγκη ο νομός? 160. Ξέρετε πόσους γιατρούς έχουν και τα 2 νοσοκομεία? 146. Για 160 κρεβάτια έχω 146 γιατρούς. Σχεδόν ένα γιατρό ένα κρεβάτι. Ρωτήστε τους κατοίκους της Αργολίδας. Είναι ευχαριστημένοι από την παροχή υπηρεσιών, από τον τρόπο οργάνωσης της νοσοκομιακής περίθαλψης στην Αργολίδα? Είναι απολύτως απογοητευμένοι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ κυρίως το πολιτικό σύστημα μετά τη μεταπολίτευση, φτιάξαμε δομές, κτίρια και υποδομές που ουσιαστικά καταναλώνουν δεκαπλάσια από όσα προσφέρουν. Χωρίς να φταίνε αναγκαστικά οι άνθρωποι, χωρίς να φταίνε αναγκαστικά οι πολίτες, χωρίς να φταίνε οι γιατροί των 2 νοσοκομείων της Αργολίδας, αλλά να φταίει η δομή αυτή, η οποία δεν επιτρέπει το βασικό που κάνει οποιαδήποτε καλή χώρα, οποιαδήποτε σόφρον χώρα, την ενότητα δυνάμεων, την οικονομία κλίμακας. Σας το ανέφερα αυτό το παράδειγμα διότι τέτοια παραδείγματα απίστευτης σπατάλης έχουμε παντού. Ο Ανδρέας Ολοβέρδος κάνει μια τεράστια προσπάθεια να περιορίσει αυτή τη λέλαπα των 55 δις που πληρώνουμε κάθε χρόνο για νοσοκομεία, φάρμακα, συντάξεις, για πρόνοια, από τα οποία 55 δις ξέρουμε ότι πολλά δις τα τρώνε τα διάφορα πυράγχας. Και βλέπετε τον πόλεμο που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος υπουργός. Βλέπετε τον πόλεμο που αντιμετωπίζουν και άλλοι υπουργοί που προσπαθούν να περιορίσουν τη σπατάλη. Τα λέω αυτά ως ένα παράδειγμα γιατί τα ζητήματα αυτά ξεπερνούν πια μια κυβέρνηση, έναν υπουργό, ένα κόμμα. Ξεπερνούν τα κόμματα. Φτάνουν στο βαθύ πυρήνα του τρόπου που εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία είμαστε οργανωμένοι και πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Πριν τελειώσω, γιατί θέλω περισσότερο να σας ακούσω, θα μου επιτρέψετε να σας πω 2 παραδείγματα μόνο. Απάντησα την προηγούμενη εβδομάδα σε μια επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τις υποτιθέμενες μειώσεις κατά 40% των μισθών των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, στα ελληνικά πετρέλαια. Προκειμένου να προετοιμαστώ και να απαντήσω στην επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, ασφαλώς ζήτησα τα στοιχεία από την εταιρεία. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ με διοίκηση Πασοκοκουκουέ Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω έτσι, ανακατεμένα. Άρα είναι πάνω και πέρα από κόμματα ορισμένα πράγματα. Οι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ σήμερα εισπράττουν 17,8 μισθούς το χρόνο. 18 μισθούς το χρόνο, ξαναλέω. Όχι ο 13ος και ο 14ος μισθός. 18 μισθούς. Ορίστε. Ο κύριος Γιαννίτσης. Έτσι. Έτσι. 18 μισθούς. Και ξέρετε πόσο κοστίζει ο μέσος εργαζόμενος. Ο μέσος εργαζόμενος. 85.000 το χρόνο.
Εγώ λοιπόν πρέπει να σας πω, όχι ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αλλά ως απλός Έλληνας πολίτης, απήντησα στον συνάδελφό μου του ΚΚΕ, ότι με μεγάλη μου χαρά θα δω να τους περικόπτουν κι άλλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται οι φίλοι μας, κατά τα άλλα, εργαζόμενοι στα ελληνικά πετρέλαια, το 2008 να έχουν πάρει αύξηση 7% και το 2009 ξανά 7%. Και να μην υπάρχει κάτι που τουλάχιστον να αισθάνεται ο συνταξιούχος των 700 ευρώ που του κόβει στα 100 ευρώ ότι όλοι πληρώνουμε ισότιμα. Και θα σας πω και ένα δεύτερο παράδειγμα για να σας δείξω πόσο πρέπει να ματώσουμε, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Γιατί όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο να φορολογήσουμε τους πλούσιους και το μεγάλο κεφάλαιο, να θυμάται ότι το μεγάλο κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και φεύγει την επόμενη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Περικόψαμε κατά 20% τους μισθούς των 250 υψηλόβαθμων στελεχών της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει 23.000 εργαζόμενους. Πρέπει να σας πω ότι το 90% των στελεχών έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Επειδή ο μισθός των 8.000 το μήνα έγινε 6.000 το μήνα. Και είναι εύκολο, δεν μπορείς αυτό να το εντοπίσεις ούτε να το αποδείξεις. Είναι όμως απολύτως εύκολο να κατεβάσουν κάποιοι τα μολύβια. Επειδή η μάνα που τους βίζαινε τόσα χρόνια δεν μπορεί αυτόν τον καιρό και θέλει μια βοήθεια. 1, 2, 3 χρόνια όσα χρειαστεί για να ξεπεράσουμε τον κάβο. Όμως πρέπει να σας πω ότι εκτός από αυτούς που είναι σίγουροι, υπάρχουν και οι άλλοι έξω στην παραγωγή που παλεύουν κάθε μέρα να καλύψουν επιταγές. Και υπάρχουν και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους προστατεύει κανένα μεγάλο συνδικάτο. Και είναι και αυτοί εξίσου Έλληνες με όλους τους υπολείπους. Και αυτοί παράγουν πλούτο. Θα τελειώσω με κάτι που δεν είναι θέση της κυβέρνησης για να είμαι έντιμος μαζί σας, γιατί επειδή το έχει φέρει η συγκυρία και έχω έρθει πολλές φορές στη Λακωνία, αισθάνομαι κατά το ίμιση Λάκωνας και είναι τιμή μου να αισθάνομαι ένας από εσάς. Θέλω να μπορώ να σας κοιτάω στα μάτια και μετά από μήνες. Θα σας πω κάτι. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου, και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, στο Ζάπιο 2, και οι υπόλοιποι αρχηγοί κομμάτων καταθέτουν προτάσεις προκειμένου να βγει η χώρα μας από αυτή τη δύσκολη θέση. Εγώ δεν θα μπω τώρα στις αντιπαραθέσεις. Θα σας πω όμως κάτι στο οποίο συμφωνούν όλοι. Πού συμφωνούμε όλοι? Όλοι συμφωνούμε ότι προκειμένου να βγούμε από την κρίση, η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει ίσπραξη εσόδων, σημαίνει ουσιαστικά ανάταση της χώρας. Συμφωνούμε σε αυτό. Από πού μπορούμε να βρούμε λεφτά για να κάνουμε ανάπτυξη? Ένας κουμπαράς υπάρχει, ένα πουγγί, ένα ταμείο μόνο. Λέγεται ΕΣΠΑ και το ξέρουμε όλοι μας. Είναι γύρω στα 23 δις το περίφημο ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2007 και η απορροφητικότητά του μέχρι σήμερα δεν ξεπερνά το 17-18%, και μας μένουν άλλα 80% να απορροφήσουμε και να εκτεμιεύσουμε. Έχει τολμήσει ποτέ κανένας σας να κάνει αίτηση επενδυτική για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ? Έτσι. Εάν έχετε τολμήσει, θα περάσετε από 10 διαφορετικούς ελέγχους. Θα περάσετε από 10 διαφορετικούς ελέγχους όπου όλοι θα
θα σας ελέγχουν. Και όταν θα πείτε, ρε παιδιά, δεν γίνεται και κάποιος να με βοηθήσει. Άφησε με να τελειώσω, Λεωνίδα. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω λίγο. Αφήστε με να τελειώσω. Αμέσως μετά θα τα πούμε. Υπάρχει κάποιος που όχι, αλλά να προσφέρει. Δυστυχώς, το θυμάστε όταν κατέρευσε όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρετήθηκαν πριν λίγα χρόνια όλοι οι επίτροποι λόγω του προβλήματος της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικαταστάθηκαν όλοι οι επίτροποι. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού απεφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάκουσε η τότε κυβέρνηση οι έλεγχοι στα κοινοτικά κονδύλια να δεκαπλασιαστούν για να μην ξαναυπάρξει φαινόμενο διαφθοράς. Φαινόμενο διαφθοράς ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε σε άλλες χώρες. Σωστό. Να υπάρχουν έλεγχοι. Πολλοί. Εγώ όμως έρχομαι τώρα και μιλάω σε μια χώρα που είναι σε πόλεμο. Σε μια πατρίδα που πρέπει να ενώσει όλες τις δυνάμεις. Και κάνω την εξής πάρα πολύ απλή ερώτηση. Αφού όλοι συμφωνούμε, όλα τα κόμματα, συμφωνούμε ότι για να ξεφύγουμε από την κρίση πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Αφού όλοι επίσης συμφωνούμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από το ΕΣΠΑ. Γιατί τα 110 δις που είπε ο Ηλίας, όλα τα υπόλοιπα που μας δανείζουν, μας τα δανείζουν για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν μπορούν να πάνε στην ανάπτυξη. Μας δανείζουν και απλώς για να τρέχει το κράτος. Κάνω την εξής ερώτηση σε όλους μας. Αυτά τα 23 δις, έχουμε όλοι μεταξύ μας την εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον και να πούμε καταργούμε όλους τους νόμους, όλες τις υπουργικές αποφάσεις που υπάρχουν και συμφωνούν τα 5 κόμματα της Βουλής εν λευκό να τα διαθέσουν, να τα δώσουν και να τα διαθέσουν 5 άνθρωποι και να ονοματίσουν 5 Έλληνες πολίτες με μία εντολή. Και τα 23 δις θέλω να τα ρίξεις στην αγορά με δική σου ευθύνη, με διαφάνεια, αλλά άμεσα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία, μέσα 1,5 χρόνο. Σας πληροφορώ ότι όποιος τολμήσει να το πει αυτό σε μια χώρα που κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη στον άλλον, θα τον θεωρήσουν τρελό. Θεωρώ όμως ότι επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια εποχή πολέμου, πρέπει πια να ξαναεμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί όλοι να θεωρούμε όλους τους άλλους απατεώνες. Δεν γίνεται να μην έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Δεν γίνεται να μην μπορούν τα 5 κόμματα της Βουλής να συμφωνήσουν στο να ορίσουν έναν άνθρωπο, να πούμε ένας επί 5 κόμματα μια πεντάδα, πάρτε τα και ρίξτε τα με διαφάνεια στην αγορά και την ανάπτυξη. Θα έχουμε απέναντί μας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πει τι είναι αυτά τα τρελά και περίεργα που κάνετε. Ο μόνος τρόπος για να πείσουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις είναι ότι υπάρχει συνένεση. Ότι έχουμε συμφωνήσει, ότι έχουμε πλήρη συνείδηση των στιγμών που περνάει η Ελλάδα και ότι είμαστε αποφασισμένοι να το ξεπεράσουμε. Γιατί ξέρετε, το πιο εύκολο είναι να πούμε ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Θα τελειώσουμε το εξής. Ξέρετε πολύ καλά ότι δίνω μια τεράστια μάχη, δίνει η κυβέρνηση μια τεράστια μάχη για να βρούμε και άλλες πηγές πλούτου. Και ξέρετε ότι δίνουμε μια τεράστια μάχη να ανακαλύψουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην πατρίδα μας. Επέστρεψα πριν 15 μέρες από την Νορβηγία, όπου είχα πάει να μελετήσω το εκεί νορβηγικό μοντέλο. Σας πληροφορώ ότι γύρισα και ντρεπόμουν για το πώς εμείς, το πολιτικό σύστημα, έχουμε γαλουχή στην κοινωνία μας. Ακούστε τι μου είπαν οι Νορβηγοί για τους μεγάλους διαγωνισμούς, για το πετρέλαιο που κάνουν και πείτε μου αν μπορεί να το κάνει αυτό που θα σας πω η ελληνική δημόσια διοίκηση. Ξαναλέω, πέρα και πάνω από κόμματα και κυβερνήσεις κλπ. Όταν προκυρήσει
ένα πετρελαϊκό πεδίο η Νορβηγία, που το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να κάνει 10-20 δις δολάρια, τεράστιο πλούτο, και προκυρήσει ένα διαγωνισμό για να έρθει ένα κονσόρτσιουμ εταιριών να τρυπήσει και να το βγάλει το πετρέλαιο και να εισπράξει το κράτος τα έσοδά του και οι ιδιώτες τα δικά τους έσοδα. Προβλέπει ο νόμος της Νορβηγίας, η διοίκηση, το κράτος, ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, που είναι υπεύθυνος, να σηκώνει το τηλέφωνο και να λέει στο κονσόρτσιουμ που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον: κοίτα, καλή η προσφορά σου, καλή η σύνθεσή σου, αλλά η τάδε και η τάδε εταιρεία που έχει στο κονσόρτσιουμ δεν είναι καλές, βγάλτες έξω, θα βάλεις αυτές και αυτές. Και το λέει και στο ανταγωνιστικό κονσόρτσιουμ. Όταν μας το περιέγραφε αυτό ο Γενικός Διευθυντής Πετρελαίων του Υπουργείου Πετρελαίου και Ενέργειας της Νορβηγίας, νόμιζε ότι δεν καταλάβαινα αγγλικά. Και του κάνω την εξής απλή ερώτηση, με συγχωρείτε. Η διοίκησή σας παρεμβαίνει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μιας ομάδας επιχειρηματιών που συγκρούονται μεταξύ τους και λέει ότι δεν θέλω τον τάδε, θέλω τον δίνα, με τα δικά της κριτήρια? Λέει ασφαλώς. Επόμενη ερώτηση δική μου. Καλά, δεν σας πηγαίνουν στα δικαστήρια, δεν τα τεινάζουν όλα στον αέρα, δεν σας στέλνουν φυλακή, δεν σας λένε ότι κλέβατε κλπ? Δεν τόλμησε ποτέ κανένας να πάει στα δικαστήρια. Σας το λέω σε ένα παράδειγμα του πώς πρέπει εμείς ως Ελλάδα συνολικά, ξαναλέω, πάνω και πέρα από κόμματα, πάνω και πέρα από την σημερινή κυβέρνηση, την χθεσινή, την αυριανή, πρέπει να ξανακοιτάξουμε τον εαυτό μας, να ξαναδούμε που βρισκόμαστε και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Θέλω να κλείσω λέγοντάς σας κάτι. Η Ελλάδα στην ιστορία της βρέθηκε πολλές φορές σε τέτοιες στιγμές. Σε στιγμές κρίσεων, σε στιγμές πολέμου, σε στιγμές αδιεξόδου, σε στιγμές πολλές φορές εσωτερικής κοινωνικής διαμάχης και διαπάλης. Πάντα όμως κατάφερε κάτι. Κατάφερε την τελευταία στιγμή να ενώσει τα μυαλά και τις δυνάμεις της και κατάφερε να τα ξεπεράσει. Εγώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είμαι βαθιά πεισμένος ότι σε αυτή τη δύσκολη, την κρίσιμη στιγμή θα καταφέρουμε όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.